φτάνει σε παίχτη του όφη. Όμως χάνουν ο Μίτρογλου. Η παλιά που γίνεται τώρα για το Λέτο. Για να δούμε ο Αργεντίνος μέσα στην περιοχή. Σταματάει. Αυτό είναι πέναλτι. Ο Μαρκαουάν, ο οποίος έχει και κάρτα ήδη και δεν ξέρω αν θα τη βγάλει ο Κάκος. Έχει θέλει ο Ολυμπιακός να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Ρουμάνος πήγε απρόσεκτα πάνω στον Λέτο. Θα τη βγάλει ο Κάκος, να δούμε ο Βαλβέρδε. Γι' αυτό διαμαρτύρε τον Βαλβέρδε, έχω την εντύπωση. Μια τσούμπαλα πήγε ο Κόκο. Δεν βρήκε την μπάλα καν ο Μπαρκαουάν. Πήγε πάρα πολύ απρόσεκτα πάνω στον Λέτο. Θέλει να βρει την μπάλα, βέβαια. Τσίπησε την μπάλα εκεί. Και δεν τη βρήκε σε καμία μπάλα, οπότε ο Κάκος να δώσει. Έτσι εκτελεί γκολ. 2-0 Ολυμπιακός. Έπεσε ο Μάλαρτς, αλλά ήταν ωραία εκτελεσμένο το πέναλτι. Εδώ ο Ντουντού με τον Καλέτη πανηγυρίζουν, δείχνουν προς τον κόσμο του Ολυμπιακού. Και ο Ολυμπιακός νομίζω είναι η πέμπτη ομάδα που θα είναι στα προημιτελικά μετά τον Παναθηναϊκό, την Ξάνθη, τον Αστέρα Τρίπολης και τον Πανσεραϊκό. Ο Μάλαρτς δεν θα κάτσει. Όχι, δεν καθίζεται τώρα. Παρά το έχει κρύο όταν είσαι καθιστός. Εδώ και πάλι βέβαια έχουν μπει όλοι οι ποδοσφαιριστές. Καλά, αυτό είναι εδώ πέρα στην Ελλάδα. Σε κάθε πέναλτι το ίδιο πράγμα συμβαίνει. Βλέπετε από αυτή την κάμερα, ήταν ωραία χτυπημένο το πέναλτι. Έπεσε ο Μάλαρτς, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να το. Κατάλαβε την πρόθεση του Αργεντίνου ο Πολωνός, αλλά δεν κατάφερε να κοιμηθεί τόσο γρήγορα ώστε να φτάσει την μπάλα. 2-0 λοιπόν ο Ολυμπιακός λίγο πριν το τέλος και ουσιαστικά με το 1,5 πόδι στα προημιτελικά.